Ο Γκάλο θα ξεφύγει αρχικά από τον Ζέκα, θα μοιράσει το Ζούνιο. Αυτό σουτάρει δυνατά, θα πέσει ο Καπίνο και θα σταματήσει την πορεία της μπάλας. Σεντρά από τον Γοδόη στην περιοχή, ο Θεοδωρίδης δεν μπορεί, ο Καμαρά θα γυρίσει έξω. Ο Θεοδωρίδης για τον Μπακάκη, δεν υπάρχει offside, μπαίνει στην περιοχή ο Μπακάκη, σουτάρει έξω. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή στο μάτς, στο ένα το λεπτό με τον Μπακάκη να κάνει ωραία το κοντρόλ με το δεξί, το καλό του πόδι. Γκάλο, σηκώνει το κεφάλι, ζητάει ο Γοδόη, η μπάλα περνάει για τον Θεοδωρίδη. Αυτός ξεφεύγει με το δεξί, σουτάρει στα χέρια του Καπίνο. Ο Μπέρκ τώρα πήρε ωραία και σουτάρει από μακριά, θα πέσει ο Ράφαελ. Έχουμε φάουλ επιθετικό από τον Καρελή. Πρώτη απαιτητική στιγμή στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, είναι στο 17. Ο Γκάλο με φάλτσο, ο Καπίνο βγάζει. Και μένει ο Πασχάλης Μελισσάς μόνος. Ωραία, θα ξεφύγει τώρα ο Θεοδωρίδης, ο οποίος σουτάρει από μακριά. Ο Καπίνο θα πέσει ξανά στη δεξιά του γωνιά. Ο Καμαρά για τον Μπακάκη. Ο Καμαρά μπαίνει στην περιοχή απέναντι στο 1-0. Πλασάρι γκολ! 1-0 ο Πανετολικός στο 29. Τιμωρεί τα κενά στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ανοίγει το σκορ. Καμαρά ξεφύγει από τον Κουντρουμπί. Ο Μπακάκη στην περιοχή κόβεται από τον Λαγό. Ο Γκάλο προλαβαίνει, πετάει για τον ταχύτατο Καμαρά, ο οποίος νικάει τον Κουντρουμπί, αλλά τελευταία στιγμή ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού θα βάλει το τάκλιν. Νίκησε τον Κουντρουμπί στην ταχύτητα. Και ο Καμαρά τώρα είναι πιο γρήγορος από τον Σίντεφελντ. Ο Σενεγαλέζος μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει για τον Μπακάκη. Χάνονται και αυτά όμως. Ο Αμπέντ με αντίθετο πόδι από την αριστερή πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού, ενώ συμπληρώνουμε 62 λεπτά. Με αρκετό φάλτσο Αλγερινός. Κεφαλιά από τον Μπέργκ στην αγκαλιά όμως του Ράφαελ. Εδώ υπάρχει offside. Ο Μπίκεϊ θα χάσει από τον Καρέλη. Ο Μπέργκ απέναντι στην ισοφάριση προσπαθεί για την τρίπλα και χάνεται η στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Αμπέντ κάνει την προσποίηση, αλλά δεν μπορεί να φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα χάσει από τον Σφαγιανάκη και τώρα φεύγουν 5 παίχτες του Πανετολικού με 2 του Παναθηναϊκού. Υπάρχει offside. Ο Πράνιτς θα σουτάρει από μακριά. Ο Ράφαελ όμως δεν ευνηδιάζεται παρά το γεγονός ότι την μπάλα έσκασε λίγο πριν καταλήξει την αγκαλιά του. Έρχεται και ο Σφαγιανάκης δίπλα στον Γκάλο για να παίξουν την μπάλα εκεί κοντά. Ο Βραζιλιάνος μπαίνει στην περιοχή και σουτάρει. Ο Καπίνο θα χάσει στην αρχή, αλλά θα μπλοκάρει. Περνάει η μπάλα για το Σίλντεφελντ. Ο Ράφαελ, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος απομακρύνει με τα πόδια. Αμπέντ με φάλτσο στο πρώτο δοκάρι. Περνάει η μπάλα έξω. Νέο κόρνερ από την κεφαλιά του Μπίκεϊ.